Alçın spatı çıkarsın. Ρε παιδιά, ναι, ναι, ναι. Ήταν προγραμματισμένο για να έρθει εδώ ως μισό λεπτά κύριε. Θα μου επιτρέψει, δεν θα σας πείσουμε για λόγο. Λοιπόν, απλώς... Παροπύλος και ομοασπίτας. Ας είσαι ο τύπος που τα βλέπεις τίποτα έξω απ' τη γραμμή σου. Ας είσαι ο τύπος που πουλά καρπίδια σε σπίτες. Ας είσαι το ίδιο κόμμα σου. Αν δεν αφωθείς το κομμάτι, ο 105 και 5 στο κόκκινο επί 24 ώρες είχε δώσει το μικρόφωνο στους καταληψίες. Εγώ λοιπόν ήθελα να πω το εξής ξεκινώντας, ότι ο Αρβανίτης δεν είναι εδώ γιατί έληξε η κατάληψη πριν από 3 ώρες και φροντίζει λοιπόν για την επαναλειτουργία του σταθμού από τις εγκαταστάσεις του 105 και 5 στο κόκκινο. Εάν μου δίνατε χρόνο ένα λεπτό, δεν θα γινόταν όλη αυτή τη φασαρία. Λες και εμείς είμαστε οι Ρουφιάνοι και κάποιοι άλλοι είναι οι Δημοκράτες. Και μάλιστα σας προτείνω το εξής. Επειδή η κουβέντα δεν θα είναι μόνο για το κόκκινο, αλλά θα ξεδιπλωθεί μια κουβέντα για την ενημέρωση, καθίστε να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Ο νόμος σε εσάς. Δεν είμαστε ούτε βάρβαροι, ούτε Ρουφιάνοι. Τελεία, 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 τελεία. Ο λόγος αλήθεια. Οι φυλακές της Ελλάδας ξεκίνησαν απεργία πείνας με βασικές απαιτήσεις στην κατάργηση των τρομοκρατικών νόμων, του κουκουλονόμου, της βίαιης απόσπασης DNA για αποδεικτικό μέσο, των φυλακών τύπου Γ, καθώς και την άμεση απελευθέρωση του πολυτραυματίας Σάβα Ξηρού. Ταυτόχρονα, τα μέλη της ΟΠΟΦΟΥ ξεκίνησαν απεργία πείνας, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των συγγενών τους. Αλληλέγγυοι στον αγώνα τους στέκονται οι Τούρκοι και Κούρδοι πολιτικοί κρατούμενοι με κυριόμενες απεργίες πείνας. Μετά τις εκλογές του Γενάρη και το πέρασμα της εξουσίας στα χέρια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, σηματοδοτήθηκε το πέρασμα σε μια φαινομενικά νέα εποχή. Η υποχώρηση του κινήματος που αναπτύχθηκε στα χρόνια του Μνημονίου μετουσιώθηκε σε ελπίδα αλλαγής με κοινοβουλευτικούς όρους. Η ελπίδα όμως γρήγορα φαίνεται να μετατρέπεται σε αμφιβολία και αμφιβολία σε αμφισβήτηση. Η στενή δέσμευση και αυτή η κυβέρνηση στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπερεθνικού κεφαλαίου δεν αφήνουν περιθώρια καλύτερης πραγματικότητας για τους από κάτω της κοινωνίας. Το αδιέξοδο αυτό φανερώνει με τον καλύτερο τρόπο την αδυναμία του καπιταλισμού συνολικά να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα του συνόλου της κοινωνίας, οπωσδήποτε και αν είναι διαχειριστής του. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι μόνο με αγώνα και θυσία μπορεί να έρθει ελπίδα για πραγματική αλλαγή. Ανέκαθεν εξουσία προσπαθούσε, πότε προσφέροντας ψίχουλα από το καρβέλι και πότε με το φόβο, να αποσπάσει τη συνένεση των καταπιεσμένων. Το κοινωνικό συμβόλαιο όμως αυτό δεν το αναγνώριζε το σύνολο της κοινωνίας. Ένα μεγάλο κομμάτι της αποφάσισε να αντισταθεί με ποικίλους τρόπους και μέσα. Ποτέ με μεγαλύτερη ένταση
πότε με μεγαλύτερη ένταση και πότε με λιγότερη, πότε δυναμικά και πότε όχι, πότε με μαζικές απεργίες, πορείες και καταλήψεις και πότε με επιθέσεις σε σύμβολα του καθεστώτος. Από τις αναλλακτικές δομές αλληλεγγύης μέχρι τις λαϊκές συνελεύσεις, από την εξέγερση του Δεκέμβρη μέχρι τα τοπικά κινήματα της κερατέας και των σκουριών, από τις αιματηρές απεργίες των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης μέχρι τις απεργίες των χρόνων του μνημονίου, από την εκτέλεση του ταγμάρτη CIA και του αρχιβασανιστή της Χούντας, ως το χτύπημα στο χρηματιστήριο και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όλοι αυτοί οι αγώνες πλέκουν τη σύγχρονη ιστορία της πολύμορφης αντίστασης των καταπιεσμένων. Στις αντιστάσεις αυτές, το κράτος πάντα προσπαθούσε και ακόμα προσπαθεί να τις χτυπήσει και να τις καταπνίξει, προκειμένου να διατηρηθεί με μια πλούσια γκάμα νόμων και στρατηγικών, κατέστειλε και συνεχίζει να το κάνει κάθε φωνή που την αμφισβητούσε. Οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι, ο νόμος για πράξεις που τελούνται με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κουκλονόμος, ή κατοδοκούν χρήση του DNA, για αποδεικτικό μέσο, η δεσμοθέτηση ειδικών συνθηκών κράτησης και η δημιουργία των φυλακών τύπου Γ, ήρθαν για να ενισχύσουν το προστάσιο της εξουσίας. Εξοντώνοντας το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι, αυτόν που αντιστέκονται, προσπαθεί να καταστήλει και να τρομοκρατήσει όλους όσους σηκώνουν το κεφάλι εναντίον της. Οι αγωνιστές πολιτικοί κρατούμενοι λοιπόν δεν φυλακίζονται μόνο για να απομονωθούν, αλλά και για να αποτελέσουν εκθέματα φόβου για όσους την αμφισβητούν. Αυτή η πάγια κατασταλτική στρατηγική της εξουσίας δεν έχει αλλάξει. Απόδειξη αποτελούν οι συνέχειες της δράσης της αντιτρομοκρατικής με τις ανέτειες εισβολές σε σπίτια αγωνιστών, η διατήρηση του στρατοπέδου συγκέντρωσης μεταναστών και άλλων φυλακών τύπου Γ, το εκδικητικό μένος της δικαστικής εξουσίας. Το τελευταίο ακραίο παράδειγμα, η προφυλάκηση μητέρας των μελών τη Σουκουφού, Χρήστου και Γεράσιμου Τσάκαλου, καθώς και τη συζύγου του τελευταίου. Η κατηγορία τους από απλό πλημέλημα για υπόθαλψη εγκληματία μετατράπηκε σε κακούργημα και ένταξε τρομοκρατική οργάνωση μέσω της χρήσης του τρομοκρατικού νόμου. Η προφυλάκησή τους αποτελεί ξεκάθαρη ποινικοποίηση συγγενικών και προσωπικών σχέσεων. Διαχρονική ανάγκη του καπιταλισμού μέσω του κρατικού μηχανισμού είναι να καταστέλει όποιον τον αμφισβητεί, φτιάχνοντας νέους νόμους, υψώνοντας καινούργιες φυλακές, εξοπλίζοντας καλύτερα τους μπάτσους, τρομοκρατώντας με ανεργία και επισφάλεια. Το αγωνιζόμενο κομμάτι αυτής της κοινωνίας δεν οφείλει και δεν πρόκειται να περιμένει την αλλαγή αυτής της πάγιας αρχής, όσες κυβερνήσεις και αν περάσουν. Ο αγώνας των πολιτικών κρατουμένων είναι αγώνας ενάντια στην καταστολή. Αποτελεί όμως και ένα απόσπαστο κομμάτι των αγώνων των καταπιεσμένων ενάντια στην εξουσία, αγώνων για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Η αλληλεγγύη στον αγώνα των πολιτικών κρατουμένων που απαιτούν. Κατάργηση των αντιτρομοκρατικών νόμων 187 και 187α. Κατάργηση ειδικής διάταξης για πράξη που τελέστηκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά από κουκλονόμος. Κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Κατάργηση ειδικής διάταξης που επιβάλλει την βία ή απόσπαση DNA. Άμεση απελευθέρωση του Σάβα Ξηρού για λόγους υγείας. Άμεση απελευθέρωση συγγενικών προσώπων του Χρήστου και Γεράσιμου Τσάκαλου. Αλληλεγγύη με τους πολιτικούς κρατουμένους απεργούς πείνας μέχρι το κρίσμα και της τελευταίας φυλακής. Αναρχικοί αναρχικές αντιεξουσιαστές, αντιεξουσιάστρες. Thank you.